για τα μάτια, ρε μαλάκα. Yeah.
Μόνο το κόλλημα. Και το πώς θα βάλεις τα χρώματα, αλλά δεν πέσεις γιατί του κάνω. Και έτσι η απόφαση είναι συγκεκριμένη. Να, με καταλάβεις τι είπαμε. Δύσκολα τα πράγματα. Παίρνουμε μία ντουζίνα τάγκς, ένα μυστρί και μία πλάκα. Και θεμελιώνουμε ατάκα. Με λάσε λίνων λομογράφων. Ποια ρώτησες, τι είναι, Μετάς. Μεταφλάς. Είναι ο μεγάλος κινηματογραφιστής, Λαγκζέτης. Για να κάνουμε ένα ρομπλιό με τη σύνθεση τώρα, διότι δεν βλέπω. Έτσι. Να είναι. Έχεις και σπόσο να βασίλει. Λυκαία, ε. Όλα είναι ελεγχόμενα. Βασίλει το οικιά να φαίνεται. Φυσικά. Το σπόσο στο κέντρο βάζουμε το βασικό μοτίβο, βεβαίως. Επιμένουμε με επιστροφή. Δοκιμή. Στην αριστερή γωνία θα βγει ο καλλιτέχνης πάντα και δημιουργός και μακρά. This is Nomo. Nomography started from the old Russian Nomo camera that you see here with extremely nice colors, very weird.
strange pictures. But we also have new cameras which have until 9 lenses, like for example here. Some of them also have movement, as we can see there, please. Yes. We have 4 shots with 1 click. You have a camera, you make 1 click, you have 4 different shots within 2 seconds. Makes it very cool. And the whole idea, as we can also see there, is very fast, cool snapshotting. You have you take your normal camera everywhere with you, and you make pictures of the daily life. They don't have to be perfect. Okay, thank you. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στη Βογατσικού 4, στον χώρο του Art House. Έχουμε σήμερα τα γένεια της έκθεσης της λογογραφίας, σε συνεργασία με την αγαπητή πρέσβυρα της λογογραφίας στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Γκέτα Μπέκ, όπου έχουν μαζευτεί κάποιοι φωτογράφοι και κάνουν μια ομαδική έκθεση χρησιμοποιώντας αποκλειστικά φωτογραφικές μηχανές λόγο. Τα έργα τους είναι αναρτημένα στους χώρους του Art House, ταιριάζουν πάρα πολύ με τα χρώματα, έχουν μια πολύ καλή δυναμική, πολύ μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και πολύ ωραίες φωτογραφίες σε κίνηση. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία μας στην έκθεση. Ναι, το σύστημά σου δεν είναι. Κάτσε να... Όχι, θα μας περάσει το τράκτορ. Εδώ, Βασίλη, έτσι. Ναι. Βάζε στη μία από τις 4 γωνίες. Έλα ρε τσιγκούνι, σφίξ' το. Έλα ρε σόπιτα. Ε, μην έτσι έκανες το. Όμως δεν μπορώ. Αυτό είναι teamwork. Ναι, γιατί έχει καλό ρίσκο να είναι. Το πραγματικό είναι. Να έχεις 4 γωνίες. Πάμε. Το μέσο από τις οποίες διαλέξα και κοίτα αυτές. Αυτό το χρώμα εδώ είναι τέτοιο χρώμα. Να, αυτά είναι από τα πρώτα. Να, το πρώτο και το. Ε, ναι, κοίτα τα φέρες. Αυτό είναι φέρες, δεν έκανα άλλο. Ναι. Είχα φτιάξει τέτοια, είχα φτιάξει από αυτά εδώ πέρα, αλλά μετά είδα ότι χάθηκαν τα χρώματα. Βάζουμε εκείνα. Λοιπόν. Δεν πειράζει, παίζει με τον μπεζά. Φυσικά, φυσικά. Είμαστε ready για λάβα. Κοίτα. Πού θα το βάλουμε τώρα, εδώ. Εδώ, ελάτε. Για εκεί το ετοιμάσατε? Εγώ ναι, είχα ετοιμάσει ένα τέτοιο πράγμα. Διατάξτε. Με τη Μαρία του Περιδίου μιλούσα εγώ μας. Εκεί έχουμε τώρα καρφί, θα βάλουμε. Αυτό θα μείνει εδώ. Ναι. Αυτό θα μείνει αυτό. Ναι. Αυτό. Ορίστε. Ναι. Λοιπόν, στην έκθεση του Art House, το σκεπτικό ήταν να μην λειτουργήσουμε όπως λειτουργούν συνήθως οι λογογράφοι. Συνήθως τους λογογράφους φέρνουν όλες τις φωτογραφίες, καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι και φτιάχνουμε όλοι μαζί ένα λωμοπάνελ, ένα λωμοτείχο, μια έκταση ολόκληρη. Αυτή τη φορά στο Art House αποφασίσαμε ο κάθε φωτογράφος, ο κάθε καλλιτέχνης, ο κάθε συμμετέχον, ο κάθε δημιουργός να φτιάξει το δικό του πάνελ, το δικό του ταμπλό, το δικό του έργο. Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να είναι δικές του και η πρόταση που θα μας καταθέσει θα πρέπει να είναι επίσης δική του. Είναι ένα στοίχημα. Φεύγουμε βέβαια από το ομαδικό, αλλά το ομαδικό παραμένει σαν λογική στο ότι δοκιμάζουμε κάτι το καινούριο. Το αποτέλεσμα θα το δούμε το βράδυ στα εγγένεια. Λομογραφία είναι καλές ειδήσεις και κακές ειδήσεις. Κρεβάτι και δρόμος. Μάτια και αλυστερό. Θάλασσα και στεριά. Λομογραφία είναι φυσικό και πολιτικό. Τέχνη και αντιτέχνη, θράσος και νύχτα, νύχτα στο σπίτι και νύχτα στην πιάτσα. Λομογραφία είναι μέρα και νύχτα, εθνικό και διεθνές, λογικό και παράλογο, κέφι και αστεία, νταντά και μόμα.